Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κύριος Νικόλαος Οικονομόπουλος, πραγματοποίησε περιοδεία στα περιφερειακά τμήματα της Ηπείρου και όχι μόνο, αλλά στην Κρήτη, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Έτσι, κατά τη διάρκεια της περιοδίας του, επισκέφτηκε και την Άρτα. Ο κύριος Οικονομόπουλος είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει με τους προέδρους και τα μέλη των τοπικών διοικητικών συμβουλίων, καθώς και επίσης και με τους εθελοντές, και να ενημερωθεί διεξοδικά για τα ζητήματα που άπτονται της έρυθμης λειτουργίας των τμήματων, αλλά και για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που τα ίδια αντιμετωπίζουν, προκειμένου να δοθούν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Καλώς σας βρίσκω και εσάς και τους τηλεθεατές σας. Πραγματικά βρισκόμαστε σε μια περίοδο πλήρους αναδιοργάνωσης όλων των τμήματων και όλων των λειτουργιών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μέσα σε αυτό έχει ενταχθεί και μια μεγάλη σε διάρκεια περιοδία δική μου μαζί με συνεργάτες μου από το Κεντρικό Συμβούλιο και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα για να γνωρίσω από κοντά τα προβλήματα των περιφερειακών τμήματων, αφού με το νέο καταστατικό αλλάζει η λειτουργία τους, αλλάζει η δομή τους και οπωσδήποτε θα ήθελα πριν το ψηφίσουμε και πριν το ολοκληρώσουμε να έχω και τις απόψεις τους. Ακόμη ο κύριος Οικονομόπουλος αναφέρθηκε με δήλωσή του στην αναδιοργάνωση των περιφερειακών τμήματων και την ικανοποίησή τους σε όλα τα επίπεδα. Έχω περιοδεύσει στην Κρήτη, στη Θράκη, στην Θεσσαλονίκη, ήμουνα στην Κέρκυρα, τώρα έρχομαι από τα Γιάννενα, είμαι εδώ στην Άρτα. Θα προχωρήσουμε μέχρι το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι. Τα προβλήματα που παρατηρείτε. Κοιτάξτε να δείτε, τα περιφερειακά τμήματα δεν έχουν συγκεκριμένο πρόβλημα. Απλά μέσα από την επικαιροποίηση του καταστατικού, αλλάζοντας και τις δράσεις, οι οποίες και αυτές επικαιροποιημένες ακολουθούν τα προβλήματα του κόσμου, γιατί πρέπει να ξέρετε το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό υπάρχει όσο υπάρχει, υπάρχουν άνθρωποι. Και όσο αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη ενός συνανθρώπου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Ερυθρός Σταυρός παίζει αυτό το ρόλο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει δώσει ανακούφιση σε πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξεχνώ να λέω ότι εγεννήθηκε ο Ερυθρός Σταυρός μέσα από τη φωτιά και το αίμα, τον πόνο και το αίμα. Έχει αντιμετωπίσει πολέμους, έχει αντιμετωπίσει ξεριζωμούς. Αν θέλετε, μετά από όλα αυτά ήταν ο προπομπός όλης της κοινωνικής αναδιοργάνωσης του κράτους και με πάρα πολύ επιτυχία αυτού του κομματιού του ιδιαίτερου που λέγεται χώρος υγείας. Δηλαδή, ιστορικά έτσι να πω για τους τηλεθεατές σας, αν ήθελε γιατρό, πήγαινε στον Ερυθρό Σταυρό. Αν ήθελε νοσοκόμα, ήταν του Ερυθρού Σταυρού. Αν ήθελε ασθενοφόρο, ήταν του Ερυθρού Σταυρού. Αν ήθελε ιατρείο, ήταν η σταθμή του Ερυθρού Σταυρού. Αν ήθελε νοσοκομείο, ήταν τα νοσοκομεία του Ερυθρού Σταυρού. Όλα αυτά έχουν δώσει την δυνατότητα να μπορώ να λέω με υπερηφάνεια ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι εμπολιασμένος μέσα στο αίμα και στη συνείδηση του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας. Τέλος, ο κύριος Οικονομόπουλος αναφέρθηκε ότι η πρόσφατη τραγωδία στο Μάτι θα πρέπει να αποτελέσει την απαρχή μιας οργανωμένης προσπάθειας, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Εμείς έχουμε μόνιμα το βλέμμα μας στραμμένο, σας είπα, στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Οι δράσεις μας επικαιροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Ένα παράδειγμα είναι αυτό στη Ραφίνα, με το τραγικό γεγονός της απώλειας 96 ανθρώπων και της καταστροφής μεγάλης περιουσίας των κατοίκων εκεί της περιοχής. Εμείς βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή. Κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε μέσα σε λίγο χρόνο, αυτοματοποιημένα. Μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε, βοηθώντας και τους πυροσβέστες επικουρικά στην κατάσβεση, αλλά και στην αναζήτηση απολεσθέντων, στον απεγκλωβισμό εγκλωβισθέντων,
στην περίθαλψη τραυματιών και εγκαυματιών, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανθρώπων που ήταν στην περιοχή ή πληγέντων ή όχι, γιατί το σοκ δεν αφορούσε μόνο τους πληγέντες, αφορούσε όλη την περιοχή. Ήταν ένα τεράστιο σοκ. Προσφέραμε πρώτες βοήθειες, δώσαμε τρόφιμα, δημιουργήσαμε καταβλισμό. Βρεθήκαμε σε μια φάση ετοιμότητας τέτοια που μας αναγνωρίστηκε από όλους και κυρίως και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Κυριότερα όμως αυτοί που αναγνώρισαν την προσπάθειά μας ήταν οι απλοί Έλληνες πολίτες, οι οποίες μας έλεγαν ευχαριστώ και εμείς και από την εκπομπή σας επιστρέφουμε αυτό το ευχαριστώ που μας έδωσαν. Θέλουμε μαζί με τα τμήματα που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν με πολλή επιτυχία και βοηθούν τον κόσμο, και τα αναφέρω, είναι οι Σαμαρίτες, είναι οι νοσηλεύτριες και είναι οι της κοινωνικής πρόνοιας. Αναδιοργανώνουμε το τμήμα της νεότητας για να δώσουμε και στους νέους ανθρώπους, στους πολύ μικρής ηλικίας, θέματα ενημέρωσης τέτοια που θα οριμάσουν το χαρακτήρα τους, και πιστεύω ακράτατα και ως γιατρός, όχι μόνο σαν πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ότι αυτό, αν γίνει οργανωμένα έτσι όπως το σκέφτομαι και το σχεδιάζουμε, μπορεί να είναι χρήσιμο στην εξάλληψη του ψυχαναγκασμού που παρουσιάζεται στα σχολεία, αυτού του περιβόητου bullying, το οποίο δυστυχώς την κοινωνία την έχει αφήσει αδιάφορη, ή αν θέλετε η κοινωνία ενδιαφέρεται αποσπασματικά ανάλογα με το περιστατικό που συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Έτσι λοιπόν δεν αποφύγαμε και τα δυσάρεστα με την αυτοκτονία ενός μαθητή, κάτι πρωτόγνωρο για την ελληνική κοινωνία. Ένα δεύτερο είναι ότι σε περιοχές όπως είναι η περιοχή της Υπήρου, δημιουργούμε όπως και του Ολύμπου, δηλαδή του Λιτοχώρου, όπως και της Κρήτης και της Πάτρας, δημιουργούμε ένα νέο σώμα ορεινής διάσωσης, εθελοντών ορεινής διάσωσης, δηλαδή εκπαιδευμένων για να μπορούν να συμμετέχουν στις αναζητήσεις εξαφανιστέντων, όπως είναι οι ορειβάτες, να συνευρισκόμαστε στα χιονοδρομικά κέντρα ή σε ό,τι άλλο συμμετέχει και η πυροσβεστική όταν δηλώνεται κάποια τέτοιο γεγονός. Στο μυαλό μας είναι πάρα πολλά πράγματα. Ως δράσεις που θα τρέξουν είναι ότι για πρώτη φορά κάνουμε περίπτερο στην έκθεση Θεσσαλονίκης, περίπτερο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εκεί θα υποδεχθούμε όλους τους αρχηγούς και θα μας δοθεί η δυνατότητα και μιλώντας μαζί τους αλλά και με τον απλό κόσμο όλη τη διάρκεια να έρθουμε πιο κοντά. Ένα επίσης που προσπαθούμε να αναβιώσουμε είναι ο Έρανος. Ο Έρανος του Ερυθρού Σταυρού που είναι έμβλημα για τον Ερυθρό Σταυρό. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι που μας ωφελεί και που το έχουμε ανάγκη. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο και μετά από πολλά όσα συνέβησαν εσωτερικά στη διοίκηση, είναι ανάγκη να ξαναβρεθούμε με την ελληνική οικογένεια. Χτυπώντας λοιπόν το κουδούνι, ο εθελοντής Ερυθροσταυρίτης έρχεται σε επαφή με την ελληνική οικογένεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και το τρίτο, και μετά από τις δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού και το ενδιαφέρον και του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σκεφτόμαστε και έχουμε καταλήξει να διοργανώσουμε ένα πανελλήνιο συνέδριο εθελοντισμού στις αρχές Απριλίου. Το λέω και σε εσάς, το είπα και στα Γιάννενα, όπου εκεί θα καλεστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο εθελοντικό κίνημα να το ανεβάσουμε περισσότερο, διότι πραγματικά η διαπίστωση του χρόνου που είμαι μπροστά στο τιμόνι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι ότι δεν χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης ο εθελοντισμός. Και έχω τους λόγους μου που το λέω. Όχι όμως στην συνείδηση, είπαμε, του απλού ανθρώπου. Όλα αυτά όμως είναι κάτι που θα τα επεξεργαστούμε και θα τα μάθετε στο μέλλον. Πιστεύω ότι θα έχουμε το χρόνο και θα έχουμε θέματα που θα σας τραβήξουν το ενδιαφέρον και έτσι θα ασχοληθείτε περισσότερο μαζί μας, και αυτό είναι τιμή μας και ευχαριστούμε προκαταβολικά.
Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Παραρτήματος της Άρτας, κ. Γιώργος Βασιλείου, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επίσκεψη του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ελλάδος στην Άρτα, διότι, όπως αναφέρει με σχετική δήλωσή του, για εμάς είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε και από κοντά τα καθημερινά μας προβλήματα. Το τμήμα μας έχει την τιμή και τη χαρά να υποδέχεται σήμερα τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Οικονομόπουλο, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε από κοντά πλέον απόψεις σχετικά με τα προβλήματα αλλά και την προοπτική του έργου του Ερυθρού Σταυρού. Σε εμάς, ξέρετε, στα τμήματα που είμαστε μακριά από το κέντρο, δεν δίνεται πάντοτε αυτή η ευκαιρία. Και γι' αυτό τη θεωρούμε μία από τις σπάνιες αλλά καλές ευκαιρίες να ανταλλάξουμε επικοδομητικές απόψεις. Από την πλευρά μου θα παρουσιάσω στον κύριο Πρόεδρο το τμήμα το δικό μας, τη συγκρότηση και το έργο που έχει επιτελέσει, τις καλές σχέσεις που έχει με όλους τους φορείς και όλη την κοινωνία της Άρτας, γιατί φαντάζομαι ότι τουλάχιστον στην περιοχή μας η σημαία του Ερυθρού Σταυρού είναι ψηλά. Και αυτό το βλέπω στις αντιδράσεις και στη συμπεριφορά όλων των συμπολιτών μας, οι οποίοι σε κάθε έκκλησή μας σπέβδουν να μας συμπαρασταθούν και να μας βοηθήσουν. Εάν δεν είχαν πιστεί ότι το έργο του Ερυθρού Σταυρού είναι ψηλά, δεν θα το κάνανε. Άρα είναι για μας μια απόδειξη ότι εκτιμούν και το έργο του Ερυθρού Σταυρού το θεωρούν πάντα ότι είναι στη θέση που πρέπει να είναι. Τουλάχιστον για την περιοχή μας. Ο κύριος Βασιλείου πρόσθεσε στη δήλωσή του για τη μεγάλη συμμετοχή που είχε το παράρτημα Άρτας για την τραγική καταστροφή που έγινε τελευταία στην Ανατολική Αττική. Σωστά. Από την πρώτη στιγμή που έγινε η μεγάλη αυτή καταστροφή, ήρθα ο ίδιος στο κανάλι μετά από συνεννόηση και ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε και είπαμε τότε σε όλους τους συμπολίτες, πρώτον να συγκρατηθούν, να μην σπέβδουν να κάνουμε κινήσεις οι οποίες να μην είναι συγκροτημένες. Να περιμένουν και πράγματι την άλλη μέρα εμείς πρώτα απ' όλα δώσαμε στη δημοσιότητα έναν αριθμό λογαριασμού τραπέζης, όπου ο κάθε συμπολίτης μας θα μπορούσε να καταθέσει χρήματα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις εκείνο που είναι αναγκαίο πρώτα απ' όλα είναι τα χρήματα τα οποία μπορείτε να μετατρέψει κανείς σε ό,τι είδους ανάγκη χρειάζεται. Αν χρειάζονται τρόφιμα, μπορεί να αγοράσει τρόφιμα, αν χρειάζονται φάρμακα, να αγοράσει φάρμακα, αν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο, ρούχα κλπ. Ειδικά για την περίπτωση. Έτσι, πραγματικά οι συμπολίτες μας άκουσαν. Είπαμε μάλιστα τότε ότι εάν κάποιοι συμπολίτες μας για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλουν να πάνε στην τράπεζα να περιμένουν ή μπορούν να έρθουν σε εμάς, να καταθέσουν το ποσό που θέλουν, να πάρουν την απόδειξή τους και εμείς τα καταθέτουμε όλα μαζί. Εμείς, μπορώ να το πω δημοσίως, συγκεντρώσαμε από τους συμπολίτες σε εμάς, πέρα από όσα έχουν καταθέσει στο λογαριασμό, το ποσό των 1.500 ευρώ το οποίο καταθέσαμε ήδη στο λογαριασμό και εμείς στο λογαριασμό. Πιστεύω ότι είναι καλό ποσό που αν συνυπολογίσει κανείς και τα χρήματα που έχουν κατατεθεί απευθείας από τους συμπολίτες μας, νομίζω ότι είναι σημαντικά.